αποφάσισε ομόφωνα στη σημερινή εορταστική εκδήλωση που γίνεται προς τιμήν των νέων μας αλλά και αρκετών πολύτεκνων γονέων οι οποίοι ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στα γράμματα και τις επιστήμες κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 να τιμήσει την ιερά και μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη καθηγούμενό της Πατέρα Εφραίμ για την ιεραποστολική, φιλανθρωπική και εγγένη κοινωνική τους δράση. Επίσης θα τιμήσει και την εξαίρετη δημοσιογράφο κυρία Μπαλοδήμου, η παρουσία της οποίας θα επακολουθήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑ μου ανέθεσε την παρουσίαση στη στιμωμένη σήμερα Μονής του Βατοπεδίου και του καθηγουμένου της Εφραίμ, γεγονός που αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά, αφού πρόκειται για ένα σπουδαίο φάρο της Ορθοδοξίας με πολυσχηδή πνευματική δραστηριότητα. Έτσι σήμερα θα αναφερθούν πολύ σύντομα κάποιες πτυχές της ιστορίας και του πολυμερούς έργου της Ιεράς Μονής, καθώς και του ιεραποστολικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της, ενώ θα γίνει σύντομη αναφορά και στην προσωπικότητα του Γέροντα Εφραίμ για να πάρουμε μια μικρή γεύση του πνευματικού αναστήματος του ανδρός. Η Ιερά αυτή Μονή, σύμφωνα με την παράδοση, κτίστηκε από το Μέγα Θεοδόσιο σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία μας, με αφορμή το θαύμα της διάσωσης του γιου του Αρκαδίου. Ο Αρκάδιος διασώθηκε από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα και μεταφέρθηκε αβράτος από την κυρία Θεοτόκο στα παρέλια της Μονής πλησίων μιας βάτου. Το γεγονός αυτό χάρισε και στη Μονή την προσωνυμία Βατοπέδι από τις λέξεις βάτος και παιδί. Η παράδοση αναφέρει ότι η Μονή καταστράφηκε ολοσχερώς από τους πειρατές στις αρχές του 10ου αιώνος. Το 1972 όμως ανακαινίστηκε από τους τρεις κτήτορες της Αθανάσιο, Αντώνιο και Νικόλαο, άρχοντες από την Αδριανούπολη, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τη διάλυση του κτητορικού τάφου τους το 1992, ο οποίος απέδωσε στη Μονή τα μυρίπνοα λείψανά τους. Έκτοτε υπήρξε κατακόρυφος άνδρος της Μονής, η οποία είναι στο Αγιώνυμο Όρος Δευτέρα κατά τα Πρεσβεία μετά την Μεγίστη Λαύρα, αλλά σήμερα η πλέον πολυάριθμος σε μοναστές. Στην Ιερά Μονή, η οποία ανέθρεψε θεματικά 50 και πλέον γνωστούς μας Αγίους, ανήκουν σήμερα πολλά μετόχια και σκήτες, οι οποίες εκτείνονται πέρα της Χερσονήσου του Άθου και του ελλαδικού χώρου στη Σερβία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο και αλλαχού. Στον ιερό αυτό χώρο φυλάσσονται εκατοντάδες ιερά λείψανα, ενώ μεγάλος είναι ο πλούτος σε ιερά κοιμήλια, μεταξύ των οποίων και το μοναδικό σε ιερότητα της Μονής, το ιερότερο της Μονής, η τιμία ζώνη της Περαγίας Θεοτόκου. Αναρρίθμητες είναι ακόμη οι τοιχογραφίες, οι περγαμηνές, τα χειρόγραφα, τα ξυλόβιπτα, οι ιστορημένοι και διακοσμημένοι κώδικες, τα βιβλία και οι εικόνες, μεταξύ των οποίων 7 θαυματουργές της μητέρας του Θεανθρώπου Χριστού. Στη Μονή διασώζονται επίσης πολλά βυζαντινά και νεότερα κτίσματα μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας. Μετά την μετατροπή του μοναστηριού από ιδιόρυθμο σε κοινόβιο από τη συνοδεία του Οσιωτάτου Μακαριστού Γέροντα Ιωσήφ, ηγούμενος εκλέχθηκε ο Κύπριος στην καταγωγή ιερομόναχος Εφραίμ. Αυτός και η ευλογημένη συνοδεία του ζωντάνεψαν το μοναστήρι από πάσης απόψεως, αφού έγινε μεγάλο πνευματικό και ανακαινιστικό έργο των κτισμάτων της, καθώς και μελέτη, καταγραφή, συντήρηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και διάσωση του κοιμηλιακού της πλούτου. Σήμερα η Ιερά Μονή είναι πολύ διάκριση και αγάπη, συνεχίζει μια παράδοση σημαντικών δωρεών για την εκπλήρωση φιλανθρωπικών και εθνικών σκοπών. Και βέβαια, το τεράστιο φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο της δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουμε σε όλη την έκταση, αφού ήδη οι μοναχοί και ο ηγούμενός τους δεν διαφημίζουν τις πράξεις της φιλανθρωπίας πιστή στον Ευαγγελικό Λόγο, μη γνώτο η αριστερά σου ή η δεξιά σου. Επομένως, τα όσα περιέρχονται σε γνώση μας είναι κυρίως από μαρτυρίες ανθρώπων που ευεργετήθηκαν ποικιλοτρόπως από το μοναστήρι. Στο πνευματικό τομέα θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αδελφότητα της Μονής επιθυμεί να επαναφέρει την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Για το σκοπό αυτό, με στοχευμένες και συλλογιστικές ενέργειες βοηθάει στην αναπάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού επίπεδου του Ορθοδόξου λαού. Οι μοναχοί προσεύχονται για όλους εμάς
που ζούμε στην κοινωνία της αποστασίας και της ανομίας. Φροντίζουν για την έκδοση και διάδοση χιλιάδων εντύπων και βιβλίων για τον καταρτισμό και την ηθική προαγωγή του πληρώματος Εκκλησίας. Μεγάλη είναι η δράση της στο φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό τομέα. Διαθέτει εκατομμύρια ευρώ για την αποφυλάξη κρατουμένων που εκτείουν ποινές όχι για αξιόπινες εγκληματικές πράξεις, αλλά κυρίως για χρέη στο δημόσιο, δίδοντας έτσι τη χαρά σε χιλιάδες οικογένειες να επανασυνδεθούν με προσφυλή τους πρόσωπα. Παρέχει πνευματική και υλική βοήθεια σε ελεείς οικογένειες για να μπορέσουν να αναθρέψουν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Συνεπικουρεί την Ορθόδοξη Ιεραποστολή με παροχή σημαντικής οικονομικής και πνευματικής βοήθειας για να είναι σε θέση οι Ιεραπόστολοι να επιτελούν το θεάριστο έργο τους. Συμπαρίσταται ακατάπαυστα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ορθόδοξα Πατριαρχία, ενισχύοντάς τα ποικιλοτρόπους. Συνεχίζει την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή της στο πολυδιάστατο κοινωνικό, προνοιακό και φιλανθρωπικό έργο του Ανουσάκιου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ισάμου και Σελήνου με την αποστολή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων για την κάλυψη αναγκών εκατοντάδων κοινωνικά αδύναμων συνανθρώπων μας, οι οποίοι δέχονται καθημερινά τη φροντίδα του ελόγου Ιδρύματος. Και βέβαια, για όλα αυτά δεν θα ακούσουμε ποτέ τίποτα από τα μέσα ενημέρωσης του πολίτη, τα οποία αρέσκονται και επιχαίρουν να προβάλλουν τα λεγόμενα σκάνδαλα, όπως χαρακτηρίστηκε και η γνωστή σε όλους μας υπόθεση της βολής Βατοπεδίου. Φρονούμε ότι με το θόρυβο που δημιούργησαν με περισσή ελαφρότητα και επιπολαιότητα οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης επηρέασαν αποφασιστικά τη δικαστική κρίση και οδήγησαν τον ακτήμονα ιερομόναχο Εφραίμ στη φυλακή, ο οποίος σε κάθε περίπτωση προασπίστηκε ως όφιλε τα συμφέροντα της Ιεράς Βουλής. Έτσι, στις 28 Δεκεμβρίου του 2011, έπειτα από την κράτησή του στη Γενική Διεύθυνση Αττικής, μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού ως κοινός εγκληματίας για να αποφυλακιστεί μετά παρέλευση κάποιων μηνών, αφού δεν κρίθηκαν επαρκείς οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν για να δικαιολογήσουν μια παρόμοια αντιμετώπιση. Και βέβαια, ήταν φυσικό τότε κάποιοι άνθρωποι να σκανδαλιστούν, παρασυρώμενοι από τις οικοπαθίες και τη δημοσιότητα που πήρε μεγάλες διαστάσεις. Όμως, η Θεία Πρόνοια ανεχόταν τον κατατρεγμό, τον διασυρμό και τη φυλάξη του ηγουμένου Εφραίμ που εργαζόταν με ανιδιοτέλεια και πίστη για το καλό της Εκκλησίας του Χριστού. Αποδείχθηκε ότι η φυλάξη ήταν στα σχέδια του Θεανθρώπου που αναζητεί να σώσει το απολωλός. Τα δεσμά του ηγουμένου έγιναν αιτία να αποκοινάξουν τα δεσμά της αμαρτίας της εγκρατούμενή του, οι οποίοι ακούγοντες το πατρικό του λόγο, δέχθηκαν τις προτροπές και παρενέσεις του και προσέτρεξαν στο τετραχύλι του για εξομολόγηση. Προξενεί ιδιαίτερη συγκίνηση η δημοσιευτήσα εν υπόγραφη επιστολή κρατουμένου, ο οποίος εκπροσωπώντας όλους τους κρατουμένους του της έκτης πτέρυγας του Κορυδαλλού αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Με την επιστολή αυτή θέλουμε να εκφράσουμε δημοσίως τις ευχαριστίες μας στον Γέροντα Εφραίμ και να ευχαριστήσουμε τον Θεό που τον έστειλε κοντά μας. Ο πατέρας Εφραίμ στάθηκε δίπλα μας, σαν πατέρας με την αγάπη, την